Η αναγέννηση μετά από ένα διάστημα 2 εβδομάδων είναι έτοιμη να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Η ομάδα της Καρδίτσας, έχοντας διαγράψει από τις υποχρεώσεις το κύπελο μετά τις 2 ήττες από τον Πλατανιά, στρέφει το βλέμμα της αποκλειστικά και μόνο στο πρωτάθλημα, εκεί όπου βρίσκονταν και βρίσκεται ο μοναδικός και μεγάλος της στόχος. Η αναγέννηση αναχωρεί αύριο για την Κατερίνη, εκεί όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει το Βατανιακό, με στόχο να κάνει καλό ποδαρικό στη νέα χρονιά. Στην αποστολή θα βρίσκεται ο νεοποιητής goalkeeper Σαράβας, όχι όμως και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα της χειμερινής περίοδου, ο Χρήστος Οικονόμου, το δελτίο του οποίου δεν είναι ακόμη έτοιμο. Ο τεχνικός του Κιτινόμουλου Σάκης Θεοδωσιάδης δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Αλέξη Κρανιώτη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ενοχλήσεις προς αγωγούς. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Ρόβας, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή όμως να μετέχει στις τελευταίες προπονήσεις παρά το ελαφρύ διάστημα που αντιμετωπίζει και εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με το Βατανιακό.